Στην εκπαίδευση έγιναν μεγάλες μεταρρυθμίσεις, με μεγάλες συνέπειες. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ιαπωνία απέκτησε εθνικό σύστημα εκπαίδευσης. Τα δημοτικά σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης ιδρύθηκαν το 1872. Ακολούθησε η ίδρυση του πρώτου πανεπιστημίου της Ιαπωνίας το 1877, των γυμνασίων το 1881 και των λυκείων το 1886. Το σχολικό σύστημα υιοθέτησε αρχικά το εξαιρετικά συγκεντρωτικό γαλλικό μοντέλο, κατόπιν το 1879 το αμερικανικό σχολικό μοντέλο του τοπικού ελέγχου και στη συνέχεια το 1886 το γερμανικό μοντέλο. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι ότι η Ιαπωνία σήμερα έχει το υψηλότερο ποσοστό εγγράμματων πολιτών παγκοσμίως, 99%. Παρά το γεγονός ότι διαθέτει το πιο περίπλοκο και δύσκολο σύστημα γραφής στον κόσμο. Ενώ το νέο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα ήταν δυτικής έμπνευσης, η διακηρυγμένη στόχη του ήταν εξ ολοκλήρου η Ιαπωνική. Να κάνει τους Ιάπωνες πολίτες πιστούς πατριώτες, με σεβασμό στον αυτοκράτορα και διαποτισμένους με μια αίσθηση εθνικής ταυτότητας. Ένας πιο πεζός αλλά εξίσου σημαντικός σκοπός της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ήταν η κατάργηση δημοσίων υπαλλήλων και η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της, ώστε η Ιαπωνία να μπορέσει να εξελιχθεί και να ευημερήσει. Στη δεκαετία του 1880, η πρόσληψη γραφειοκρατών της κεντρικής κυβέρνησης βασίστηκε σε εξετάσεις που αφορούσαν τη δυτική γνώση αντί τη φιλοσοφία του Κονφούκιου. Η εθνική εκπαίδευση μαζί με την επίσημη κατάργηση των κληρονομικών επαγγελμάτων υπονόμευσε τις παραδοσιακές ταξικές διαιρέσεις της Ιαπωνίας, επειδή πλέον το εφαλτήριο προς τα ανώτερα κυβερνητικά αξιώματα είναι η ανώτερη εκπαίδευση και όχι η καταγωγή. Σε αυτό οφείλεται εν μέρη το ότι μεταξύ των 14 πλουσιότερων δημοκρατιών του κόσμου σήμερα η Ιαπωνία είναι αυτή με την πιο ισότιμη κατανομή του πλούτου και με τους λιγότερους δισεκατομμυριούχους αναλογικά στον πληθυσμό της.